Οι δύο πρώτες πτήσεις από τη Ρουμανία έφτασαν στον αερολιμένα Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης της Κιάθου, δίνοντας ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα ότι η χώρα των Βαλκανίων ψηφίζει Ελλάδα τη φετινή τουριστική σεζόν, αφού τα δύο αεροσκάφη προερχόμενα από το Βουκουρέστι και το Κλουζ έφεραν εκατοντάδες τουρίστες στο κοσμοπολίτικο νησί των Σποράδων. Τα δύο Airbus μετέφεραν 330 τουρίστες για τις διακοπές τους αλλά και 20 δημοσιογράφους των μεγαλύτερων τηλεοπτικών δικτύων της Ρουμανίας για ένα πρόγραμμα γνωριμίας με το νησί που περιλάμβανε το γύρο της Κιάθου και επισκέψεις σε σημαντικά τοπόσημα. Μοτίβου pentru care am venit în Schiatos este de a promova, de a veni pe prima cursă, de a promova zborurile noastre de anul acesta. Έχουμε έρθει στην πρώτη πτήση φέτος για την σεζόν 2021 και έχουμε έρθει με την επιθυμία να προμοβάρουμε σε όλη τη χώρα της στη Ρουμανία το πρόγραμμα το οποίο με επιτυχία το κάνουμε εδώ και πάνω από 15 χρόνια. Asta este scopul principal, pentru că lucrurile în Schiatos sunt puse la punct deja de 18 ani. Da, așa cum πιο σημαντικός λόγος για το οποίο ήρθαμε, γιατί τα πράγματα στη Σκιάθο, το πρόγραμμα είναι ήδη κανονισμένο, στην εντέλεια μπορώ να πω, εδώ και πάνω από 15 χρόνια. Ποια είναι τα μηνύματα, αν θα έχουμε έναν αριθμό επισκέψεων, υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να μας πει ότι υπάρχει προγραμματισμένο? Care este feedback-ul pe care puteți să ne-l dați în ceea ce privește încărcarea avioanelor pe care o să le avem de acum încolo pentru acest sezon? După cum știm, anul trecut noi am început pe 4 iulie și a fost aproape unica destinație din Grecia care a funcționat de imediat ce s-a deschis. Όπως ξέρετε, πέρσι έχουμε ξεκινήσει 4 Ιουλίου και μπορεί ο κύριος Μπελενές να μας πει ότι ήταν ο μοναδικός προορισμός στην Ελλάδα που έχει, πέρσι έχει γίνει στην εντέλεια. Η τουριστική αγορά της Ρουμανίας παρουσιάζει αυξητική τάση και έντονο ενδιαφέρον για τη Σκιάθο, όπως αυτό αποτυπώνεται στο φετινό πρόγραμμα των πτήσεων, σύμφωνα με το οποίο από τις 12 Ιουνίου η Σκιάθο θα συνδέεται με τη Ρουμανία με 4 πτήσεις την εβδομάδα και συγκεκριμένα με τα αεροδρόμια των 4 μεγαλύτερων πόλεων της χώρας, του Βουκουρεστίου, του Κλουζ, της Τιμισοάρα και του Ιασίου. Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε σήμερα την πρώτη πτήση από τη Ρουμανία με τους φίλους μας τους Ρουμάνους. Πράγματι, το τελευταίο χρονικό διάστημα, ένα χρόνο περίπου, έχουμε μια πολύ στενή συνεργασία με τον κύριο Χρυσόπουλο και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω πολύ γι' αυτό. Έτσι λοιπόν, μέσα από αυτή τη συνεργασία φέτος έγινε μια δυναμική παρουσίαση του προορισμού στη Ρουμανία και με την οικονομική υποστήριξη του Δήμου Σκιάθου. Είναι κάτι που θέλουμε να παγιωθεί και να το αναπτύξουμε και με τη βοήθεια του κύριου Χρυσόπουλου, που ξέρει πολύ καλά την αγορά. Να πούμε ότι ξεκινάμε με 2 πτήσεις τώρα το Μάιο και τον Ιούνιο θα γίνουν 4 από 12 Ιουνίου και μετά, με την πιθανότητα να υπάρξει μια 5η πτήση. Όπως καταλαβαίνετε, όταν βλέπουμε ότι γίνεται αυτή η προσπάθεια, πρέπει και εμείς να την ενισχύσουμε. Και αυτό επίσης, πέρα από την οικονομική υποστήριξη, θα προκαλέσουμε και κάποια άλλα γεγονότα εκεί στη Ρουμανία. Τώρα σχεδιάζουμε, ας πούμε, το φθινόπωρο, ίσως πριν τα Χριστούγεννα, να κάνουμε μια παρουσίαση εκεί του προορισμού, να καλέσουμε τύπο, δημοσιογράφους και να κάνουμε όχι μόνο σε μια πόλη, σε αρκετές πόλεις του. Τουλάχιστον από τις πόλεις που έχουμε πτήσεις. Και σήμερα καλωσορίσαμε τους πλέον από 20 δημοσιογράφους, αν δεν κάνω λάθος, και τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα του νησιού, δίνοντας από το Δήμο Σκιάθου το γνωστό φλασάκι, το ξύλινο USB με το καινούργιο υλικό που έχουμε κάνει από τη συνεργασία μας με τη Marketing Greece, δηλαδή βίντεο, έντυπο και φωτογραφίες. Είναι σημαντική ημέρα. Είναι η πρώτη άφιξη της Aerovacante, της ρουμανικής εταιρείας. Τα στατιστικά είναι πολύ καλά, έρχεται με πολύ καλή πληρότητα. Η συνεργασία μας έχει ξεκινήσει από πέρσι, φέτος έγινε λίγο πιο δυναμική. Έχουμε συνεργασία με τα social media της εταιρείας, μέρος του ποσού του καλύπτει ο Δήμος, που αφορά κυρίως τα social media. Και δεσμευτήκαμε μια μικρή κουβέντα που είχαμε με την κυρία Σερμπάνα, με την κυρία Αντριάννα Σερμπάνα, ότι του χρόνου θα κάνουμε ένα μεγάλο event, παρουσίαση, και στις 4 πόλεις της Ρουμανίας που έχουμε πτήσεις απευθείας στη Σκιάθο. Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα που θα ακολουθήσουν οι δημοσιογράφοι και οι τεχνικοί? Είναι η φιλοξενία εδώ. Θα γίνει ένα tour στο νησί,
με ένα boat trip θα κάνουν στα νησάκια του Τσουγκριά και διάφορα site του νησιού. Από εκεί και πέρα τα στοιχεία είναι από πέρσι γνωστά. Απλά ο στόχος είναι να ενδυναμωθεί η σχέση. Θεωρούμε ότι η ρωμανική αγορά είναι πολύ σημαντική. Πέρσι απέδειξε ότι κράτησε μέσα στην καταστροφή, κράτησε πολλές επιχειρήσεις ζωντανές και ελπίζουμε ότι αυτό θα συνεχιστεί και θα αποκορυφωθεί. Σύμφωνα με την Aerovacante, τον μεγαλύτερο tour operator της Ρουμανίας που οργανώνει το πρόγραμμα πτήσεων, στη Σκιάθο θα ταξιδέψουν συνολικά 6.500 Ρουμάνοι από σήμερα μέχρι και τις 25 Σεπτεμβρίου. Στην πραγματικότητα, η τουριστική αγορά της Ρουμανίας είναι επί της ουσίας μια καινούργια αγορά για τη Σκιάθο, αφού άρχισε να κάνει τα θεαματικά ανοίγματα προς το νησί του Παπαδιαμάντη τα 4 τελευταία χρόνια και η αριθμοί αφίξεων Ρουμάνων τουριστών είναι εντυπωσιακή όχι μόνο μέσω πτήσεων, αλλά και μέσω του οδικού δικτύου, επιλέγοντας κυρίως ξενοδοχειακές μονάδες υψηλότατου επίπεδου. Οι οικονομικές και πολιτιστικές σχέσεις μεταξύ της Ρουμανίας και της Ελλάδος είναι και πάρα πολύ στενές και πάρα πολύ μεγάλες σε χρονικό διάστημα. Για πολλά χρόνια, πλέον των 15 ετών, η Περιφέρεια Θεσσαλίας συνεχίζει αυτή την προσπάθεια ενδυνάμωσης περαιτέρω των σχέσεων που υπάρχουν με τη συμμετοχή στην ετήσια τουριστική έκθεση Rome Expo και Virtual Rome Expo. Τα αποτελέσματα, τα φρούτα αυτής της προσπάθειας έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε όλοι και να γευτούμε σήμερα με την παρουσία όλων των εκπροσώπων της Ρουμανίας στο Μπούρτζι. Και στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να μεταφέρω τους χαιρετισμούς, το καλωσόρισμα του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κωνσταντίνου Αγοραστού και τις ευχές του για καλή διαμονή και ευχάριστες διακοπές. Προτεργάτης για την προβολή της Σκιάθου στη Ρουμανία είναι ο Νίκος Χρυσόπουλος της Λίχας Club Travel and Tourism, που μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ανέφερε ότι η αισιοδοξία μας είναι διάχυτη, γιατί τηρούμε όλα τα πρωτόκολλα υγείας, το προϊόν που λέγεται Σκιάθος είναι κορυφαίο και οι υποδομές και οι υπηρεσίες είναι σε ανώτατο επίπεδο, ώστε να προσελκύουμε την κορυφή της ρουμάνικης κοινωνίας, αλλά και τον κάθε τουρίστα που θέλει να επισκεφθεί έναν επίγειο παράδεισο. Είναι πολλά χρόνια που συνεργαζόμαστε με τη Ρουμανία. Είναι μια πρωτοβουλία του Νίκου του Χρυσόπουλου και της εταιρείας Aerotravel, η οποία εδρεύει στη Ρουμανία. Μετά από, θα έλεγα, περίπου 16-17 χρόνια, θέλω να πω ότι είμαι ευγνώμων που συνεργαζόμαστε μαζί τους και σαν Ένωση Ξενοδόχων, αλλά και σαν απλός συνεργάτης. Είναι τεράστια η προσπάθεια που γίνεται. Θέλω να ευχαριστήσω την εταιρεία Aerotravel και την εταιρεία Λίχας που τους αντιπροσωπεύει στην, Λίχας Club που τους αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα, διότι αυτή τη στιγμή, σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για τον τουρισμό, γενικότερα για τον τουρισμό, το Aerotravel συνδέει την Ρουμανία από 4 αεροδρόμια με τη Σκιάθο. Μπορώ να πω λοιπόν ότι έχει αναπτυχθεί μια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ Σκιάθου και του ρουμάνικου λαού. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η σχέση θα δυναμώσει και θα συνεχιστεί στο μέλλον.